Κοντά στο Γκαζιαντέπ βρίσκεται η Μαρία Ζαχαράκη, με την οποία έχουμε συνδεθεί. Μαρία, όλες αυτές τις μέρες γινόμαστε μάρτυρες της καταστροφής και του εφιάλτη στις ισοπεδωμένες πόλεις της Τουρκίας. Και δεν τελειώνουν με την εικόνα. Σήμερα βραδίκομαι στο Αντιγιαμάν, αλλά επειδή εκεί δυστυχώς υπάρχει άλλη μία ισοπεδωμένη πόλη στην κυριολεξία, όπως είναι και η Αντιόχεια, δεν μπορούσαμε από εκεί, δεν μπορώ να σας δείξω από εκεί τις εικόνες που αντικρίσαμε. Πραγματικά τα περισσότερα κτίρια σε αυτή την πόλη έχουν πέσει, και παρόλα αυτά όμως, ενώ αντικρίσαμε μία τέτοια εικόνα στο Αντιγιαμάν, παρόλα αυτά όμως σήμερα αυτή η πόλη 7 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό έβγαλε από τα συντρίμμια 3 ανθρώπους ζωντανούς. 2 αδερφές, η οποία μάλιστα βγήκε περπατώντας μετά από 7 μέρες. Βρήκε ένα άνοιγμα στην πολυκατοικία που είχε πέσει επάνω της και μετά από 7 μέρες κατάφερε τελικά να βγει μόνη της, και μετά από λίγο έβγαλαν και την αδελφή τους που ήταν πολύ κοντά. Και επίσης σε αυτήν την πόλη έβγαλαν από τα συντρίμμια και ένα 6χρονο αγοράκι. Και μάλιστα υπάρχει και μία ιστορία σε μία άλλη κοντινή περιοχή, όπου ένας έφηβος πώς σώθηκε, πώς επιβίωσε μάλιστα θα έλεγα, έπαιζε εκείνη την ώρα στις 3:30 το πρωί της Δευτέρας τα μεσάνυχτα, έπαιζε PlayStation και είχε Coca-Cola δίπλα του. Και όλες αυτές τις μέρες, λέει, έπινε την Coca-Cola και έτσι κατάφερε να επιβιώσει και να βγει σήμερα την 7η μέρα ζωντανός από τα συντρίμμια. Να πούμε ότι στο Αντιγιαμάν, εκεί που βρεθήκαμε, επιχειρεί άλλη μία ελληνική ομάδα διάσωσης, εθελοντές που ήρθαν από τη Θεσσαλονίκη. Τους καλωσόρισαν όχι μόνο οι τουρκικές αρχές, οι οποίες τους συνόδευσαν από την Κωνσταντινούπολη σχεδόν μέχρι το Αντιγιαμάν που ήρθαν εδώ, αλλά ο κόσμος, ο τουρκικός λαός, εκεί οι κάτοικοι, τους υποδέχτηκαν με χειροκροτήματα, μας είπαν. Ήταν τέτοια η συγκίνηση και η αναμονή του κόσμου, βλέποντας άλλο ένα συνεργείο να καταφτάνει στην πόλη τους, και τους καλούσαν συνεχώς, ελάτε και στο δικό μας κτίριο προκειμένου να βρείτε τους ανθρώπους μας. Επιχειρούσαν λοιπόν σήμερα όλη μέρα. Δυστυχώς δεν μπόρεσαν να βρουν κάποιον άνθρωπο ζωντανό, αλλά οι ελπίδες, όπως μας είπαν, δεν σβήνουν. Από τη στιγμή που 7 ημέρες μετά ακόμη βγαίνουν από τα χαλάσματα ζωντανοί άνθρωποι, γι' αυτό το λόγο λοιπόν κανένας δεν παίρνει την απόφαση να σταματήσουν οι επιχειρήσεις. Υποτίθεται ότι αυτό το Σαββατοκύριακο θα άρχιζαν τα μηχανήματα της εκαθαρίσης στις πόλεις, και ειδικά σε αυτές τις πόλεις όπου έχουν πέσει τόσο πολλά κτίρια, αλλά υπάρχουν ακόμη άνθρωποι. Επομένως λειτουργούν στο φουλ, θα λέγαμε, τα συνεργεία διάσωσης, και στο Αντιγιαμάν και σε άλλες περιοχές, όπως είναι και το Γκαζιαντέπ, όπως είναι και το Καχραμάν Μαράς, όπως είναι περιοχές πολύ κοντά στο επίκεντρο. Και το Αντιγιαμάν βέβαια ήταν πολύ κοντά. Έχουν έρθει και Αμερικανοί διασώστες και από όλες τις χώρες βέβαια και επιχειρούν. Και ουσιαστικά ζει η Τουρκία μετά από αυτό το φωνικό σεισμό, ζει θαύματα ακόμη. Σήμερα συνολικά από όλες τις σεισμόπληκτες περιοχές μπορούμε να πούμε ότι βγήκαν συνολικά 6 ζωντανοί άνθρωποι 7 ημέρες μετά. Και αυτό είναι βέβαια πάρα πολύ ελπιδοφόρο, κάτι που κάνει τις αρχές να θέλουν να συνεχίσουν όλη αυτή την προσπάθεια μέρα νύχτα. Πολλούς από τους ανθρώπους αυτούς τους απεγκλωβίζουν ακόμη και μετά τα μεσάνυχτα, την ώρα που έχουν καταλαγιάσει, έχουν όλοι απομακρυνθεί από τα συντρίμμια και μπορούν να ακούσουν καλύτερα, να αφουγκραστούν καλύτερα μέσα στα συντρίμμια τι συμβαίνει, Ματίνα.